Πρόεδρε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξεκινήσω λίγο γιατί δεν συμβαδίζουν στην Ελλάδα οι νέοι με την πολιτική. Συνήθως λέμε είναι απολιτικ. Τουλάχιστον εσείς και καλώς μας διαψεύδετε, αλλά φαίνεται ότι περισσότεροι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα πολιτικά. Μάλιστα, οι περισσότεροι φεύγουν και στο εξωτερικό, Πρόεδρε. Ένα πρώτο σχόλιο γενικό θέλω και πώς αγγίζει την ΟΝΕΔ αυτή η φυγή των νέων, το brain drain που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στην πολιτική και στους πολιτικούς σαν πρόσωπα. Δυστυχώς το 2015 οι νέοι απογοητεύτηκαν από έναν νέο άνθρωπο, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τους έταξε λαγούς με πετραχίλια και έζησαν στο πετσί τους με το πιο σκληρό τρόπο την επόμενη μέρα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι έχουν φύγει κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Mm-hmm. Τα τελευταία 3,5 χρόνια πάνω από 120.000 νέοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μας για να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να χτίσουμε και να ρίξουμε γέφυρες ξανά με τους νέους ανθρώπους. Πώς το έχουμε καταφέρει αυτό μέχρι τώρα και πώς έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό? Τα προηγούμενα 2 χρόνια που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης πολιτικής νεολαίας στη χώρα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, χτίσαμε μαζί με το εκτελεστικό γραφείο, το Προεδρείο της Οργάνωσης και άλλους πολλούς συνεργάτες, μία καμπάνια την οποία την ονομάσαμε Αύριο. Τι κάναμε? Φτιάξαμε ένα τέφος με 90 προτάσεις, το οποίο το παρουσιάσαμε μπροστά στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που πάρα πολλές από αυτές τις προτάσεις αφομοιώθηκαν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς όμως στήθηκαν αυτές οι 90 προτάσεις? Δεν κάτσαμε σε ένα τραπέζι 10 συνεργάτες, είπαμε τις ιδέες μας, είδαμε τι πρέπει να γίνει και τι όχι. Βγήκαμε έξω από το γραφείο. Πώς βγήκαμε έξω? Πήγαμε και είδαμε νέους ανθρώπους στο χώρο εργασία τους, εκεί που συναναστρέφονται με άλλους συνανθρώπους μας. Πήγαμε στα δικαστήρια και είδαμε ασκούμενους δικηγόρους. Πήγαμε σε δημόσια νοσοκομεία και είδαμε δικαιωμένους γιατρούς. Πήγαμε σε τεχνικά γραφεία και είδαμε νέους μηχανικούς. Πήγαμε σε φοροτεχνικά γραφεία και είδαμε νέους λογιστές. Πήγαμε σε καταστήματα εμπορίου και είδαμε νέους καταστηματάρχες. Πήγαμε σε καταστήματα εστίασης και είδαμε νέους εστιάτορες. Πήγαμε πάρα πολλές φορές σε κοινωνικές δομές που αφορούν νέους ανθρώπους. Σας είπαν τους προβληματισμούς δηλαδή και το τι πρέπει να κάνετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφορετικότητας της οποίας επιδείξαμε τα 2 τελευταία χρόνια είναι ότι πήγαμε ακόμα και σε φυλακές ανηλίκων. Μάλιστα, η διευθύντρια τη ζητήσαμε να κάνουμε επίσκεψη εκεί. Έμεινε άναυδη γιατί μας είπε ότι ποτέ κανένας πολιτικός φορέας, είτε νεολαία αλλά είτε πολιτικό κόμμα, δεν είχε επισκεφτεί ποτέ τις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα. Mm-hmm. Άρα τι κάναμε? Κάτσαμε και ακούσαμε. Γιατί για εμάς, αν θέλουμε κάποιος να μας ακούσει, πρέπει πρώτα να τον ακούσουμε εμείς. Οπότε έτσι πορευτήκαμε αυτά τα 2 χρόνια, έτσι θα συνεχίσουμε. Πόσο εύκολο είναι όμως, Πρόεδρε, ρεαλιστικά πόσο εύκολο? Ξέρω ότι οι προθέσεις υπάρχουν, έτσι, με τις 90 προτάσεις που είπατε και την επικοινωνία που είχετε. Αλλά στην σημερινή εποχή, με αυτές τις συνθήκες, είναι εφικτό να γίνουν, δεν θα πω οι 90, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό? Κοιτάξτε, ρεαλιστικά μιλάμε πάντα. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται να υπάρχει σαν μονόδρομος η κοινή λογική, έτσι ώστε να πορευτούμε σε μια αυριανή μέρα, η οποία θα είναι πολύ καλύτερη για την γενιά μας. Δυστυχώς, οι νέοι που εγκαταλείπουν τη χώρα μας δεν την εγκαταλείπουν μόνο γιατί δεν βρίσκουν μια κανονική δουλειά, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι με 2 βασικά πτυχία, με μεταπτυχιακά, άλλοι με διδακτορικά, οι οποίοι βγαίνουν στην αγορά εργασίας, η οποία δυστυχώς είναι αγορά ανεργίας για τους νέους ανθρώπους και δουλεύουν για 2 και 3 εκατοστάρικα. 200 και 300 ευρώ. Μιλάτε και για ποιότητα ζωής που μπορεί. Χωρίς και χωρίς ασφάλιση. Ναι. Αλλά παίζουν και πάρα πολύ βασικό ρόλο και στοιχεία της ποιότητας ζωής. Πάρα πολλοί μίλησαν νέοι σύμφωνα με έρευνες ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο πηγαίνουν, mm-hmm. στη χώρα που πηγαίνουν. Το σύστημα υγείας, το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι πάνε σε ένα κράτος που βλέπουν ότι υπάρχει αξιοκρατία. Βλέπουν ότι οι κόποι τους, οι σπουδές τους, ανταμείβονται. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε εμείς να κάνουμε κάποιες κόπιες, Πρόεδρε, από αυτά τα περίπου επιτυχημένα μοντέλα που λέμε συνέχεια, ξέρω εγώ, στην Αυστρία, στη Γερμανία, σε κάποιες πιο προηγμένες χώρες, και να τα εφαρμόσουμε όσο μπορούμε εδώ. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα αυτές τις πρακτικές, όμως πρέπει να δουλέψουμε με βάση τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς λοιπόν κάτσαμε και ακούσαμε όλους αυτούς τους νέους
και άλλους πολλούς που σας ανέφερα πριν. Και φτιάξαμε μια δεσμίδα προτάσεων που είναι πραγματικά τιμή για την οργάνωσή μας. Πολλές από αυτές να έχουν αφομοιωθεί από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, και εσείς το ξέρετε και οι τηλεθεατές σας το ξέρουν. Δεν μπορεί να αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη παθογένειες που υπάρχουν στο ελληνικό κράτος εδώ και δεκαετίες. Όμως, αν η δική μας γενιά κάτσει με σταυρωμένα χέρια και δεν συμμετάσχει στην πολιτική συζήτηση που γίνεται, στις πολιτικές πρωτοβουλίες, θα αφήσουμε άλλη μια γενιά να πάει χαμένη. Το νεαρό. Χωρίς παρερμηνίες, το νεαρό της ηλικίας μπορεί να βοηθήσει στην πολιτική προοπτική. Δηλαδή, επειδή συνηθέστερα βλέπουμε άνω των 45-50 να ασχολούνται με την πολιτική, οι νέοι άνθρωποι είναι τα φυτώρια, να πω εγώ, της πολιτικής εξέλιξης λίγο αργότερα, είτε λέγεται ο ΝΕΔΙ, η Νέα Δημοκρατία αργότερα ή κάποιο άλλο κίνημα, Πρόεδρε. Το ηλικιακό και μόνο. Δεν είναι ικανό για να υπάρξει ανανέωση. Για να υπάρξει ανανέωση χρειάζεται να υπάρχουν νέες ιδέες, νέες προτάσεις, νέες νοοτροπίες. Πρέπει λοιπόν να πορευόμαστε στη ζωή μας με μια διαφορετική νοοτροπία με όλες αυτές τις νοοτροπίες που υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να πολιτευόμαστε, αν θέλετε να το πω. Άρα σας απογοήτευσε ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς, λοιπόν, σας το είπα και στην αρχή, ότι ήταν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος κουβάλισε στην πλάτη του όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Και ερχόμαστε τώρα λίγο στην υπόλοιπη κουβέντα, μάλλον για την ΟΝΕΔ, μια προοπτική που μπορεί να αναπτυχθεί, θα μου την πείτε λίγο αργότερα. Θέλω να σχολιάσουμε κάποιες τρέχουσες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα αιχμής, Πρόεδρε. Και ένα από αυτά είναι ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Σήμερα υπήρχε η έντονη αντίδραση των ιεραρχών, θέλουν να παραμείνουν στη μισθοδοσία. Για πρώτη φορά ανοίγει πάλι έντονη κουβέντα για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Φαίνεται η συμφωνία να μην προχωρά. Στη Νέα Δημοκρατία τι λέτε και στην ΟΝΕΔ, αν θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ακόμα και σε αυτό το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας. Ο κ. Τσίπρας πρόσπασε να εργαλειοποιήσει την κουβέντα με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κ. Ιερόνιμο, για τη μισθοδοσία των ιερέων. Έβγαλε μία ανακοίνωση και είπε ότι υπήρξε μία συμφωνία με τον Αρχιεπίσκοπο αυτοί οι 10.000 ιερείς να φύγουν εντός εισαγωγικών από το ελληνικό δημόσιο, να μην θεωρούνται, να μην λογίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να πληρώνονται από τον κρατικό προπολογισμό. Να ανοίξουν όμως τον δρόμο και για προσλήψεις προφανώς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τουλάχιστον ουτοπικό. Και τι μας είπε ο κ. Τσίπρας, αφού φεύγουν αυτοί οι 10.000 ιερείς από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, ανοίγει ο δρόμος για να κάνουμε άλλες χιλιάδες διορισμών. Είπε περίπου 25-26.000, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ έχω να του κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν λέει 50. Δεν του στοιχίζει τίποτα. Ποιος θα πληρώσει αυτές τις προσλήψεις? Λέτε ότι είναι ανέφικτο σε μια χώρα με ζορισμένα δημοσιονομικά να προχωρήσει και σε άλλες προσλήψεις. Ο κύριος Τσίπρας το καλοκαίρι φόρεσε γραβάτα και μας είπε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και πανηγύριζε. Όμως μέχρι και τώρα διαπραγματεύεται για το αν θα κοπούν οι συντάξεις ή όχι από 1η-1η-2019 και το αφορολόγητο που ήδη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλό ποσό. Το συζητάει ξανά και το επαναδιαπραγματεύεται. Με ποιους το επαναδιαπραγματεύεται, αφού δεν έχουμε μνημόνιο? Ο ίδιος δεν έφερε. Πάντως είναι θετικές οι εξελίξεις από το Your Working Group για τις συντάξεις, μιας και το αναφέρετε. Το χαιρετίζετε, φαντάζομαι. Αυτό διάβασα και εγώ χθες. Ναι. Και όχι μόνο το χαιρετίζουμε με απλά δηλώσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που το καλοκαίρι καταθέσαμε τροπολογία για να μην μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις. Γιατί να θυμίσουμε ότι επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ οι συντάξεις, κύριες και υπουργικές, έχουν μειωθεί 21 φορές. Λοιπόν, μιας και μάλλον γραβάτα φόρεσε ο κύριος Τσίπρας, να πω ακόμα καλύτερα, για την συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Δέρβο. Θέλω να σχολιάσω. Την πήρε δώρο από τον κύριο Ζάιφ και του είπε όταν βγείτε το μνημόνιο να τη φορέσετε. Μια κίνηση με πολλούς συμβολισμούς πάντως από τον Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρε. Θέλω να μου πείτε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπατε ότι θα την καταψηφίσετε, δεν συμφωνείτε, αλλά αν έρθει στη Βουλή, τώρα λένε ότι πατάτε σε δύο βάρκες, τι να κάνουμε, θα την αποδεχτούμε αν περάσει? Να δούμε λίγο το ζήτημα για το Σκοπιανό από την αρχή. Πότε είχε ξεκινήσει? Για να απαντήσετε συνολικά, λέει ο κύριος Τσίπρας ότι η κατάσταση ήρθε εδώ γιατί τη δημιούργησαν εσείς με το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα και από το 1900 τόσο με τον Τίτο, λοιπόν, κύριε Δερβό, έτσι. Ναι. Και το βρήκαν αυτοί να το λύσουν. Ο κύριος Τσίπρας για ό,τι κάνει τα τελευταία 3,5 χρόνια, λάθος, του φταίει οι λαθασμένες πολιτικές που έχουν υπάρξει στη μεταπολίτευση, στο Μεσοπόλεμο κλπ.
Δεν έχει αυτός καμία ευθύνη για το τι κάνει 3,5 χρόνια στη χώρα. Είπε όμως εμείς το λύνουμε τώρα. Εντάξει, και ο κύριος Πάια, ο Αμερικανός πρέσβης, θα δικαιωθεί, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι πώς το λύνουμε. Τι με ποιο τρόπο το λύνουμε. Πάμε να δούμε λίγο από την αρχή τι έχει γίνει. Ο κύριος Τσίπρας εδώ και 8 μήνες, από πέρυσι τον Γενάρη μέχρι και τον Ιούνιο που ήρθε η συμφωνία στις πρέσπες, διαπραγματευόταν εγκρυπτό από τους Έλληνες πολίτες. Δεν ενημέρωσε ποτέ τους Έλληνες πολιτικούς αρχηγούς. Δεν συγκλήθηκε ποτέ το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Δεν ρωτήθηκε ποτέ η άποψη του ελληνικού λαού. Παρά μόνο όταν η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση μορφής, της πιστείας μάλλον, με συγχωρείτε, προς την ελληνική κυβέρνηση για να έρθει η συζήτηση στη Βουλή. Όπου ο κύριος Καμένος εκεί τι μας είπε, εγώ δεν στηρίζω τη συμφωνία, αλλά στηρίζω την κυβέρνηση. Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι εγώ διαφωνώ με τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης, παραμένω όμως Υπουργός της κυβέρνησης και είμαι απέναντι. Πώς? Καταψηφίζοντας. Βέβαια έχει κάνει το εξής κόλπο ο κύριος Καμένος. Έχει στείλει τους βουλευτές του, τους έχει αναξαρτητοποιήσει και τους έχει στείλει και θα ψηφίσουν όλη τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ο ίδιος λέει ότι εγώ θα είμαι απέναντι. Αυτό πάμε, το μείγμα της κυβέρνησης πώς σας φαίνεται? Πάμε, κύριε λίγο, πάμε λίγο παρακάτω για να σας απαντήσω σε αυτό που μου λέτε. Τι έγινε? Είχαμε ένα υπουργικό συμβούλιο παραμονές της παρέτησης του κυρίου Κοτζιά, στο οποίο ο κύριος Κοτζιάς κατηγορούσε τον κύριο Καμένο ότι αυτός τα παίρνει. Ο κύριος Καμένος έλεγε ότι εσύ τα πήρες με 50 εκατομμύρια ευρώ από τον Σόρος και όχι μόνο αυτό, ότι διέθεσαν και εκατομμύρια στις βουλευτές των Σκοπίων και ένα τέτοιο νοσηρό κλίμα. Ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος έφερε και ήταν εμπνευστής της συμφωνίας των Πρεσπών, την συμφωνία στην επικύρωση μάλλον με την υπογραφή του συμφωνία, παρετήθηκε και ο κύριος Καμένος, ο οποίος είναι απέναντι στην κυβερνητική αυτή απόφαση, παραμένει. Καταλαβαίνετε λοιπόν κι εσείς, όπως και οι τηλεθεατές σας, ότι ο μόνος λόγος που όλοι αυτοί συνυπάρχουν είναι ένας και μοναδικός. Είναι η καρέκλα. Λοιπόν, η συγκολητική ουσία της εξουσίας είναι πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Καμένο. Πάντως δεν φαίνεται ακόμη και αυτό να κλονίζει την κυβέρνηση, η οποία λέει ότι θα εξαντλήσει, κύριε Δέρβο, την τετραετία με ορίζοντα τον Οκτώβριο, έτσι, και επειδή το ζητάτε ως Νέα Δημοκρατία, εγώ το βάζω στον Νέα. Για να κλείσουμε και το ζήτημα για το Σκοπιανό και θα σας πω και για το χρόνο των εκλογών, με ρωτάτε εμέσως. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, σας είπα ότι έπαιξαν στις πλάτες του ελληνικού λαού ένα βρώμικο παιχνίδι για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών και εμείς εξ αρχής έχουμε μια πολύ καθαρή και σταθερή θέση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει εξ αρχής ότι εφόσον η συμφωνία έρθει στη Βουλή, όταν είναι ακόμα και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως είναι και τώρα, ακόμα όμως και την επόμενη μέρα σαν πρωθυπουργός, δεν θα την ψηφίσει, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, με ρωτάτε για το χρόνο των εκλογών. Ο κύριος Τσίπρας μας είπε μέσω της συνέντευξής του ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, είπε ότι θα εξαντλήσει και το συνταγματικό δικαίωμα που του δίνει για να πάρει τις 20 μέρες παραπάνω της θητείας του. Mm-hmm. Τότε, γιατί βιάζεται τόσο πολύ με τη συνταγματική αναθεώρηση, με τη συζήτηση? Γιατί θέλει η Επιτροπή να βγάλει τα πορίσματά της και να προχωρήσει στη συνταγματική αναθεώρηση σε μόλις 2 μήνες? Και γιατί θέλει να προχωρήσουμε σε μια συνταγματική αναθεώρηση κουτσουρεμένη? Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία την Τετάρτη κατέθεσε πρόταση με τον πρόεδρο της, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για αναθεώρηση 57 άρθρων από τα 120 του συντάγματος. Ο κύριος Τσίπρας, η πρόταση που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόλις για 23 άρθρα. Και από αυτά τα 23 άρθρα που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι έχουμε κοινά μόνο 13 και αυτά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Για μας, η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να έχει 5 βασικούς πυλώνες. Πρέπει να έχει την αξιολόγηση, την αξιοκρατία, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει κοινωνική ανάπτυξη και να υπάρχει και αξιοπιστία στο πολιτικό σύστημα. Πράγματα και λέξεις οι οποίες δεν βρίσκονται στο λεξιλόγιο του κυρίου Τσίπρα, δυστυχώς. Επειδή είπατε για αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, εγώ θα το προεκτείνω, γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση έγινε αυτή η κουβέντα. Ουσιαστικά, νομίζω είναι δύο σημαντικά έτσι σημεία. Το ένα έχει να κάνει με το άσυλο με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν θέλετε, και το άλλο είναι για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
κύριε Δέρβο. Έτσι, νομίζω είναι δύο κορυφαία ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δείτε. Μιλάτε για το άρθρο 16 και το άρθρο 86. Σωστά. Πάμε. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ εξ αρχής έχουν συζητήσει ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση του άρθρου 16. Ένα άρθρο 16 το οποίο μιλάει μέσα για την, θέλουμε να μιλάει μέσα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ξέρετε πόσοι λαμιώτες, πόσα παιδιά λαμιωτών έχουν φύγει για να σπουδάσουν στην Κύπρο ή σε χώρες των Βαλκανίων. Γιατί αυτά τα παιδιά να μην παραμείνουν στην Ελλάδα και να σπουδάσουν? Γιατί υπάρχει και αυτή η ιδεολειψία του ΣΥΡΙΖΑ με το δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Και εμείς, προφανώς, και εγώ απόφυτος από δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο είμαι, προσπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Όμως με τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Θα είναι και το δημόσιο πανεπιστήμιο πιο ανταγωνιστικό, αλλά οι Έλληνες δεν θα φεύγουν στο εξωτερικό. Ήδη έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το δημογραφικό. Φεύγουν και τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Να μην γυρίσουν. Το πιο σύνθεση φαινόμενο είναι να μην επιστρέφουν πίσω. Mm-hmm. Τώρα, όσο αναφορά το άρθρο 86. Για την λένε εδώ, δεν το πολύ θέλατε. Έκαιγε λίγο το θέμα, λέει, στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το 2006, όντας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών, έχει καταθέσει πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Οπότε δεν δικαιούνται να μιλάνε για τέτοιο ζήτημα. Το παράδοξο που άκουσα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να ανταλλάξει το άρθρο 86 με το άρθρο 16. Δηλαδή ότι αν περάσει το άρθρο 16 αναθεώρηση και ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, η Νέα Δημοκρατία θα μπει στην διαδικασία να ψηφίσει και το άρθρο 86. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Ναι. Καταλαβαίνετε πώς αντιλαμβάνονται μια ύψιστη δημοκρατική διαδικασία όπως αυτή της δραματικής αναθεώρησης. Εργαλειοποιούν ακόμα και αυτό. Οικονομία, έρχομαι τώρα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα. Είπαμε λίγο πριν ότι βγήκαμε στο τύπης από τα μνημόνια, θα υπάρξει και περαιτέρω άρση των capital control. Τέλος πάντων, φαίνεται, επειδή υπάρχει και το υπερπλεώνασμα, πρόεδρε, ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Θα μου πείτε τώρα τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Ποια είναι η θέση της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας στο οικονομικό που απασχολεί τα τελευταία 8 με 10 χρόνια τις κουβέντες όλων? Είπατε για το υπερπλεώνασμα. Πώς έχει προκύψει η κυβέρνηση, έτσι, εγώ δεν είμαι. Αναφέρατε εσείς. Και είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Και μάλιστα θα δοθούν και μπόνους τώρα, λένε, σε ένα μήνα που θα έχουμε προφανώς, και τα... θα υπάρξουν και επιδηματικές πολιτικές και θα γίνουν και κομματικοί διορισμοί ξανά και όλα αυτά τα οποία μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τσίπρας αυτά τα 3,5 χρόνια. Πώς προέκυψε αυτό το υπερπλεώνασμα? Από το αίμα, πραγματικά, του ελληνικού λαού. Έχει στεγνώσει η ελληνική αγορά. Πόσες χιλιάδες είναι οι οφειλέτες? Οι Έλληνες οφειλέτες προς το δημόσιο. Για τις ληξιπρόθεσμες, μιλάτε προς ακριβώς. Το δημόσιο. Και πόσες, το αντίστροφο. Και, πόσες, και πόσες, πόσα χρήματα οφείλει το ελληνικό δημόσιο προς τους Έλληνες πολίτες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα μαγείρεμα αριθμών. Για να παρουσιάζονται κάποιοι αριθμοί, κάποιοι μεγαλωμένοι αριθμοί, φουσκωμένοι αριθμοί. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα, ο κύριος Τσίπρας να κάνει ένα μοίρασμα, mm-hmm. όπως τον βολεύει, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, σε συγκεκριμένους. Ευαίσθητες είναι αλήθεια κοινωνικές ομάδες, που όμως γίνεται στοχευμένα. Αντί να υπάρξει μια πολιτική για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, βλέπω και στεναχωριέμαι πραγματικά σαν νέος άνθρωπος να δίνονται επιδόματα ανεργίας σε παιδιά, τα οποία λαμβάνοντας το επίδομα ανεργίας δεν μπορούν να βγουν στην αγορά εργασίας. Σου λέω, γιατί να πάω να δουλέψω όταν υπάρχει αυτό το επίδομα και εγώ είμαι μια χαρά? Άμα πάω στη δουλειά μπορεί να μην πάρω και τόσα, έτσι. Έτσι ακριβώς γίνεται. Θέλω τώρα... αυτό όμως, ναι. αυτό όμως, ξέρετε, το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να δίνει τον τέμπο και τον ρυθμό για το πώς πρέπει να κινηθεί ο κόσμος. Είναι αδιανόητο το να πάμε να πούμε ότι έρχονται Χριστούγεννα να δώσουμε 250 ευρώ στους ανέργους έξτρα, αντί να δώσουμε κίνητρα για να σηκωθούν το πρωί από το κρεβάτι τους και να πάνε να δουλέψουν. Πάντως εξακολουθείτε, λέω, να ζητάτε εκλογές παρά το γεγονός ότι περίπου περιγράφετε στη Νέα Δημοκρατία, όχι εσείς προσωπικά μόνο, περίπου καμένη γη την οποία πιθανόν, γιατί και νομοτελειακά μπορεί να γίνεται και κυβέρνηση, κύριε Δέρβο. Άρα ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ, ξεπερνώντας, πρέπει να ξεπεράσετε πολλούς. Είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Τσίπρας. Τι σας αρέσουν τα δύσκολα? Έχει καταλάβει ότι την επόμενη μέρα δεν θα είναι ο νικητής των εκλογών. Ξέρει πολύ καλά ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολουθεί την τακτική της καμένης γης. Επιδόματα, όπως είπαμε πριν,
κομματικές προσλήψεις στο δημόσιο, τάζει τα πάντα στους πάντες, με μόνο σκοπό να περιορίσει το ποσοστό της, ή το αστού της ποσοστό της διαφοράς που θα έχει με τη Νέα Δημοκρατία και να παραδώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο το δυνατόν περισσότερα Πάντως, προβλήματα. Φαίνεται ότι έχετε και ως Νέα Δημοκρατία, το έχω πει και με άλλους συνομιλητές, κύριε Δέρβο, ότι έχετε φτάσει οροφή. Δηλαδή, φτάνετε στην αυτοδυναμία. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να τη φτάσετε. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη, που πιστεύω, αν με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, πώς θα είναι αυτοδύναμη, θα ζητήσει, θα απευθυνθεί και στις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις του ευρωπαϊκού τόξου για να μπουν μαζί σε μια διαδικασία να πάμε να κυβερνήσουμε την Ελλάδα για την επόμενη μέρα. Γιατί νομίζω ότι η χώρα χρειάζεται πραγματικά γενναίες μεταρρυθμίσεις, γενναίες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι να τις κατανοήσουμε, έτσι ώστε και να γίνουν αυτές και να μπορούν να περάσουν και προς την κοινωνία, προς τα κάτω. Θέλω να κλείσω με μια προσωπική ερώτηση. Ο Κώστας ο Δέρβος ως πρόεδρος ΟΝΕΔ, φαντάζομαι επειδή σε όλους υπάρχουν σκαλοπάτια και στην πολιτική ιεραρχία, αν θέλετε, δεν θα πω κομματική, στην πολιτική, στοχεύεται σε κάποια βουλευτική έτσι, έδρα, κύριε Δέρβο, κάποια Ευρωβουλή ή κάτι άλλο, ποιος είναι ο ορίζοντάς σας έτσι, για το επόμενο διάστημα και να κλείσουμε αυτό. Οι κατάλληλες κουβέντες έχουν γίνει τόσο με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και με τα αρμόδια όργανα που παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Εγώ έχω ακόμα ένα χρόνο στην θητεία μου, ωστόσο είμαι πάντα διαθέσιμος και στην πρώτη γραμμή της μάχης για την παράταξή μας. Μάλιστα. Λακωνικό σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, κύριε Δέρβο, σας ευχαριστώ πολύ.